Στη γραμμή Κώστα Ασλάνη κινείται η Λότζια, η οποία διερευνά τη δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου σταθερής τροχιάς στο Ηράκλειο. Θεωρούμε ότι εκ πρώτης όψεως πληρούμε τις προϋποθέσεις για τη διερεύνηση ενός τέτοιου ενδεχομένου, έστω και αν αυτό το έργο είναι μεγαλεπίβολο και δαπανηρό. Η πρώτη ιδέα κατατέθηκε πριν από 20 και πλέον χρόνια από τον τότε δήμαρχο, τον Κώστα Ασλάνη. Είδαμε τη μελέτη, ήταν πολύ συγκροτημένη για την εποχή της και αυτή διαβιβάσαμε στην Αττικό Μετρό από το 2018, δηλώνοντας ότι επιθυμούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να μελετήσουμε σε όρους 2021 πλέον και 2022 το αν μπορεί να αναπτυχθεί το τραμ. Το σχέδιο για τη δημιουργία τραμ, το οποίο είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις επί Δημαρχίας Κώστα Ασλάνη, μπαίνει στο επίκεντρο της Δημοτικής Αρχής με τον Γιάννη Νασασάκη να πραγματοποιεί επαφές στην Αττικό Μετρό ΑΕ. Νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσουμε σε μια επόμενη κίνηση, η οποία περιλαμβάνει την ανάθεση μιας πλήρους συγκοινωνιακής μελέτης σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Ηρακλείου, που θα εξετάσει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα αυτού του εγχειρήματος. Αυτή η μελέτη είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να αιτηθούμε την οποιαδήποτε χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου, το οποίο θα είναι πολλά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η μαξιμαλιστική έκδοση περιλαμβάνει και σύνδεση του νέου αεροδρομίου με την πόλη του Ηρακλείου. Αυτό όμως, όπως μας ανέφεραν και στην Αττικό Μετρό, είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα λόγω της μεγάλης απόστασης που θα εκτόξευε το κόστος και ενδεχομένως και λόγω του αναγλύφου να ήταν και απαγορευτικό. Όπως σημείωσε ο Γιάννης Ανασασάκης, το Ηράκλειο μπορεί να υποστηρίξει μια επένδυση σταθερής τροχιάς και προς την κατεύθυνση αυτή θα καταβληθούν προσπάθειες για την εξασφάλιση κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της μελέτης. Το δεύτερο σενάριο είναι να εξυπηρετεί αυτό το δίκτυο σταθερής τροχιάς όλους τους βασικούς πόλους, δηλαδή να συμπεριληφθεί η Κνωσός, το Βενιζέλιο νοσοκομείο, από την άλλη πλευρά η τουριστική ζώνη της Αμμουδάρας, το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο, το Παγνί και να συνδεθεί βέβαια με την παλιά πόλη και το παραλιακό μέτωπο. Το τρίτο σενάριο, το πιο minimal θα έλεγα, είναι να περιοριστεί το τραμ μέσα στην παλιά πόλη, να εξυπηρετεί δηλαδή σκοπούς αντίστοιχους με αυτού του δικτύου του mini bus που σήμερα έχουμε, ώστε να είναι κυρίως για την εξυπηρέτηση όσων θέλουν να επισκεφτούν το κέντρο και για τουριστικούς σκοπούς. Εν τω μεταξύ, στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει και η πρόταση για τη δημιουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς φιλικού προς το περιβάλλον, το οποίο θα συνδέει το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι με την πόλη του Ηρακλείου και όχι μόνο, δίνοντας τη δυνατότητα της γρήγορης, ασφαλούς και οικονομικής μετακίνησης. Όπως δηλώνει ο αναπληρωτής τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης. Η συγκυρία είναι ιδανική. Η συνεργασία και ο συντονισμός των δυνάμεων που μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή όθηση στον τόπο μας, η δημιουργία μιας πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας για το τρένο στην Κρήτη, πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Τώρα είναι η στιγμή να ανταποκριθούμε στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και να βελτιώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κρήτης.